Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Θανάση Οικονόμου, πρώην βουλευτή, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλή χρονιά. Καλησπέρα, κύριε Ντόγα, καλή χρονιά και καλό ξεκίνημα και στα παιδιά σήμερα. Εδώ θα πάμε. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί είχαν 2 μήνες τα παιδιά να πάνε στα σχολεία. Πήγαν σήμερα. Ακούω διαφορετικές απόψεις και από λοιμοξιολόγους και από γονείς και βέβαια από πολιτικά κόμματα, από πολιτικούς. Εσείς τι λέτε, τι άποψη έχετε και στο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς προσωπικά για το άνοιγμα των σχολείων? Κοιτάξτε, αυτό που κυριαρχεί είναι ένα αλαλούμ σε κάθε απόφαση που έχει να κάνει με το lockdown, ποιο είναι το απογορευτικό, σε ποια τμήματα της κοινωνίας, σε ποια δεν είναι. Υπάρχει ένα προς πίσω που ελπίζω και εύχομαι αυτό να μην είναι και στα παιδιά του Δημοτικού που πήγανε σήμερα σχολείο, γιατί όλα δείχνουν ότι η διχογνωμία που υπάρχει από ανθρώπους που δεν έχουν πιστεί, δεν με πείθουν πια αυτή τη επιτροπή ή πόσο μάλλον οι πολιτικοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι θα είναι ένα άνοιγμα που ήταν ενδεδειγμένο, είναι μάλλον βεβαιασμένο. Και είναι μάλλον βεβαιασμένο γιατί υπάρχουν πολλές σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, πολλές αναγκαστικές άδειες ειδικού σκοπού σε μητέρες. Σωστό είναι αυτό, ναι, ναι. Και προφανώς επιλέξανε να μην υπάρχουν αυτές οι άδειες, να μπορεί να δουλέψουν οι υπηρεσίες του δημοσίου που έχουν παραλύσει ή και πολλές ιδιωτικές. Άρα είναι βεβαιασμένο από τα πράγματα και όχι από την επιδημιολογική κατάσταση. Και είναι και αυτή αυτό το βεβαιασμένο φαίνεται από τη διχογνώμη που έχουν οι επιστήμονες. Άρα λέτε εσείς ότι μπορεί να ξανακλείσουν τα σχολεία αφού επιδημιολογικά δεν είναι και απόλυτα ορθό? Στο αλαλούμ που χαρακτηρίζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης, την πανδημία γενικότερα, θεωρώ το πιο πιθανό είναι ότι εν όψη του τρίτου κύματος μακάρι να βγει με ανοιχτά τα σχολεία ο Γενάρης. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, βλέπω ότι θα κάνουμε πισωγύρισμα πολύ σύντομα με την. Θα δείξει αύξηση των κρουσμάτων, δηλαδή, που δεν θα την σχολείο. Και βέβαια είναι πολύ επικίνδυνο ούτως ή άλλως, έτσι, όχι τόσο ίσως για τα παιδιά, αφού λένε ότι τα παιδιά δεν έχουν κρούνε εύκολα, αλλά για τους μεγαλύτερες ηλικίες. Που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά. Πάμε να δούμε την οικονομία τώρα. Πάμε να δούμε την οικονομία, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για το ότι το λιανεμπόριο έμεινε κλειδωμένο, ότι δεν άνοιξε έστω και με αυτό το click away. Εσείς είστε ένας άνθρωπος της αγοράς, πέρα από την πολιτική σας δράση. Υπάρχει ένα αίτημα εδώ φορέων της Ηπείρου, των Ιωαννίνων, για άνοιγμα τοπικά εδώ, έστω και με click away, του λιανεμπορίου, επειδή εδώ το επιδημιολογικό φορτίο είναι πολύ χαμηλά και τα κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ πολύ λίγα. Σήμερα ο κ. Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, όταν ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι σε αυτή τη φάση βλέπουν ολόκληρη τη χώρα ως υγειονομική περιφέρεια. Πριν λίγες εβδομάδες ο κ. Παπαθανάσης έλεγε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα προχωρήσουμε τοπικά σε άρση lockdown. Σήμερα είπε ότι σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή, δεν βλέπουμε άρση τοπικά lockdown, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να υπάρξουν τοπικά άρση lockdown και εδώ στην Ήπειρο και τέλος πάντων όπου υπάρχει χαμηλά επιδημιολογικό φορτίο. Τι λέτε εσείς και πώς βλέπετε γενικότερα τη στήριξη της κυβέρνησης στις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα που παραμένουν κλειστές ή δουλεύουν ή πολυτουργούν με click away? Κοιτάξτε κύριε Ντόπ, καταρχάς όταν έχουμε ιδιαίτερη ένταση στο lockdown σε κάποιες περιοχές, Βιωτία πριν από λίγο, Δυτική Αττική, θα έπρεπε να έχουμε και διαφορετική αντιμετώπιση στις περιοχές που πάνε καλύτερα. Έχετε δίκιο. Και των περιοριστικών μέτρων. Άρα δηλαδή το να βλέπουμε όλη την περιφέρεια ως υγειονομική, ως ενιαία μια υγειονομική περιοχή είναι παρατραβηγμένο, εντείνει περισσότερο τα επιθυμητά μας που είναι η ένταση του φόβου, η διαχείριση των ανθρωπίνων κοινωνιών. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, είναι περισσότερο αυτά που θέλουμε λόγω της πανδημίας να επιβάλλουμε παρά ο ίδιος περιορισμός της πανδημίας. Με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν θα μπορούσαν να δοθούν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή και να αποδοθούν διαφορετικές εντάσεις. Αφού υπάρχουν τοπικά αυστηρότερα lockdown, άρα θα μπορούσε να υπήρχαν, οπωσδήποτε έχετε δίκιο, και τοπικά άρσης lockdown. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε πού υπάρχει αυτή η ένταση. Γιατί υπάρχει αυτή η ένταση. Υπάρχει σε χώρους έντασης εργασίας, πληθυσμού δηλαδή μεγάλου, υπάρχει σε
χώρους οι οποίοι έχουν μεγάλες ηλικίες, γυροκομεία, υπάρχει σε χώρους που συνοστίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, πρόσφυγες παράδειγμα και των προσφύγων. Εκεί δεν πρέπει να υπάρξει ούτως ή άλλως μεγαλύτερη επίβλεψη, μεγαλύτερη περισσότερη τεστ, μεγαλύτερη πρόληψη για να δούμε την κατάσταση. Αντιθέτως, έχουμε ένα εργαλείο με τα τεστ, τα οποία τα κάνουμε σε όποιο αριθμό θέλουμε, σε όποιους χώρους θέλουμε, χωρίς να είναι τυχαίο το δείγμα. Έχουμε μια εργαλειοποίηση δηλαδή της κατάστασης, η οποία δεν δημιουργεί μια σιγουριά τι σκοπεύουν να κάνουν, παρά μόνο δείχνει την ένδια και την άγνοια, υπεκυριαρχεί και μέσα σε όλο αυτό το λογικό, ας πάμε σε ένα συνολικό lockdown για να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται η κατάσταση, η οποία δυστυχώς μετά από 2,5 μήνες lockdown δεν δείχνει να περιορίζεται και ικανοποιητικά ως μέσος όρος από την Ελλάδα. Να, έτσι είναι. Έχουμε και εξάρσεις αυτές τη Βιωτία σήμερα ή την Δυτική Αττική, που σημαίνει πως κάτι γίνεται λάθος στο σχεδιασμό. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι... Τα πράγματα όμως, λένε το κυβέρνηση, είναι πολύ χειρότερα σε άλλες χώρες προηγμένες με συστήματα σε πολλά επίπεδα πέρα από την υγεία. Είναι πολύ χειρότερα, αυτό λένε από την κυβέρνηση. Και τα lockdown είναι αυστηρότερα πολύ εκεί. Τι απαντάτε? Μην πάμε σε αυτές τις συγκρίσεις, όπως ήταν λανθασμένο το ότι είμαστε πρώτοι που λέγανε την άνοιξη και διάφορα τραπέλα, ούτε πρώτοι ούτε τελευταίοι είμαστε. Είμαστε σε μια διαχείριση που έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ενισχύθηκε το ΕΣΥ, αγοράσαμε εμβόλια, γίνονται τα εμβόλια στο βαθμό που λέγανε, ή ζούμε ένα φιάσκο παράδειγμα, με αυτό μια επικοινωνιακή διαχείριση. Είναι μπροστά αυτά που κάνουμε ή αυτά που λέμε ότι κάνουμε για να επικοινωνήσουμε μια κατάσταση που την κάνουμε καλά, και μάλλον κάνει το δεύτερο κυβέρνηση. Είμαστε σε μια αναξιοπιστία των πολιτών και σε μια φοβία ακριβώς λόγω και ανασφάλεια λόγω ακριβώς τη μη εμπιστοσύνη στην ηγεσία και ζούμε ακριβώς αυτό. Αυτά είναι τα στοιχεία πρέπει να κρατήσουμε και να δούμε την αλήθεια πώς την αντιμετωπίζουμε. Και δυστυχώς φτάνουμε στο όσον εαυτό σωθεί το και ας προσέξουμε καθένας μόνος του, διότι οι συνολικές αποφάσεις δυστυχώς δεν εμπνέονται τέτοια εμπιστοσύνη. Άρα η ατομική ευθύνη έρχεται μάλλον επιβλημένη από την αναγκαιότητα. Πάμε στη στήριξη της αγοράς τώρα, γιατί ανακοινώνεται, υπάρχει μια στήριξη, ανακοινώνται και νέα μέτρα και σήμερα ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης από το Υπουργείο Οικονομικών, πάγωμα επιταγών. Είναι κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν με μετάθεση των υποχρεώσεων. Αυτό είναι θετικό μέσα σε αυτήν την κατάσταση, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε, όπως λέει και ο κύριος Κυλακάκης, κάθε ευρώ το οποίο σήμερα δεν σπάτουμε σημαίνει φόρος αύριο ή θα το πάρουμε την επόμενη μέρα. Το λένε οι άνθρωποι καθαρά. Είναι άλλο πράγμα το σπρώξιμο του χρόνου, άλλο πράγμα να βρούμε τρόπους ώστε να ανακουφιστούν αυτές οι αδυναμίες που έχουν σήμερα ή κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις και η μικρή επιχειρηματικότητα, και σε αυτό δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Αντιθέτως, έχουμε μια επιλεκτική επιλογή και θα σας φέρω ένα παράδειγμα ότι για 400.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δόθηκαν 2 εκατομμύρια επιστρεπτέα προκαταβολή, επιστρεπτέα, και μια αγύριστη βέβαια, εν πάση περιπτώσει, γιατί πού θα πρέπει να διγυρίσουν και ποιες επιχειρήσεις θα υπάρχουν από αυτές στο μέλλον να διγυρίσουν. Ναι. Και από την άλλη, 20.000 επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση σε 7 δις μέσα από το ΤΕΧΙΠ 1 και 2 και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανισοκατανομή των πόρων. Ή έχουμε μια προσπάθεια να ενισχύονται οι μέτρες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, 150 εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια η Αιτζίαν, αν δεν είσαι και μέτρος και έχεις ανοίξει οδήσεις στον τουρισμό, στην εστίαση, στο λανεμπόριο, κάνεις το σταυρό σου και λες ως όσον αυτό σωθεί το. Έχουμε μια κατάσταση που έχει ταχύτητες μέσα στην πανδημία. Όπως εργαλειοποιούν την αδυναμία να χειριστούν την πανδημία, εργαλειοποιούν και την πανδημία για να εξυπηρετήσουν οι μετέρους. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η στάση τους. Αυτό είναι και το ηθικό τους ποιόν. Έχουμε να κάνουμε και με κακής πάστας ανθρώπους, αλλά και με ανθρώπους που έχουν ιδιοληψίες και μονοπολιστικές λογικές. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Αν θέλουμε να την αφήσουμε να επιβιώνει, ας σφυρίζουμε διάφορα και σκάνουμε... Για πάμε εδώ τώρα. Πάμε στο ενδεχόμενο, εκλογών το 2021, κύριε Οικονόμου. Πόσο πιθανές είναι εκλογές το φθινόπωρο του 2021 ή και νωρίτερα? Τι λέτε, τι εκτίμηση κάνετε? Είστε έμπειρος. Δεδομένου, κάνω εκτίμηση ο κύριε Ντόκα, σας ευχαριστώ που βλέπετε είμαι έμπειρος, αλλά το βλέπουμε, κάτι το βλέπουμε όλοι αυτό, ότι οι εκλογές του 2021 είναι σχεδόν βέβαιες. Νομίζω θα τις κάνει γρήγορα, ίσως και το αρχή του καλοκαιριού, αν το επιτρέψουν οι ανικανότητες και
παλινοδίες που κάνει με την διαχείριση της πανδημίας και το φιάσκο των εμβολιασμών, δηλαδή αν του επιτρέψουν να το κάνει και το Μάιο, θα κάνει και το Μάιο εκλογές, ώστε να μην πριν το καλοκαίρι. Διότι τα μέτρα τα οποία όταν δεν θα μπορεί να δώσει παρατάσεις πια, θα έχουν εξαντληθεί τα μαξιλάρια, οι προσδοκίες, τα ψίχουλα τα οποία μοιράζει στην κοινωνική πλειοψηφία, θα πρέπει να πάρει σκληρά μέτρα. Για να τα πάρει, θα κάνει πιο πριν εκλογές. Είναι βέβαιο ότι αυτή η λογική, αυτή η φιλοσοφία προσέγγιση των πραγμάτων θα πάρει σκληρά μέτρα, τα οποία για να μπορέσει να τα πάρει, θα πρέπει να κάνει πιο πριν εκλογές. Εκτός βέβαια και αν επιταχύνουν ακόμη πολύ τα πράγματα, οι εθνικές εξελίξεις, γιατί σήμερα ορίσαν και ημερομηνία διαδικασιών συζήτησης με την Τουρκία, η οποία μπορεί να είναι αρνητικές εξελίξεις και να επιταχύνουν αυτές τις... Άρα βλέπετε σχεδόν σίγουρες εκλογές μέσα στο 21, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λέτε. Με την άνοιξη του φθινόπωρου. Είναι βέβαιο θα κάνει εκλογές. Είτε αναγκασμένος από την πίεση των απόψεών του για την οικονομία, δεν μπορεί να... θα μας γυρίσει σε καταστάσεις που... Νομίζω με το 18 ότι βγήκαμε μνημονιακές καταστάσεις και από την άλλη δεν ξέρω τι θα γίνει με τα εθνικά και με τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Μάλιστα. Βλέπετε εκλογές είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για εκλογές? Γιατί ακούω αναλύσεις να λένε κάποιον ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε εκλογές για κάποιους λόγους. Ένας από αυτούς είναι και το ότι εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση δεν είναι έτοιμος για εκλογές. Ο κόσμος δεν έχει ακόμη φτάσει σε μια φάση να ακούει το ΣΥΡΙΖΑ, να ακούει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρχει πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ξεχάσει ακόμη τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος, και λόγω του χρόνου αλλά και λόγω των συνθήκων της πανδημίας και των ελληνοτουρκικών όπως εξελίχθηκαν. Και άρα ένας λόγος για να πάει σε εκλογές ο Μητσοτάκης είναι για να κερδίσει το ΣΥΡΙΖΑ πολύ εύκολα, λένε κάποιοι, και να δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πιθανότατα μετά από μία ακόμη ήττα να αμφισβητηθεί εντονότερα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό. Τι λέτε? Ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την όποια ετοιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ναι, βέβαια, είναι από τα κριτήρια που ο καθένας θα κάνει στη θέση του. Αλλά έχει μερικές αυταπάτες. Όπως έχει ο καθένας που στηρίζεται μόνο στους δημοσκόπους και στους ανθρώπους που είναι γύρω του. Δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει εμπεδωθεί όντως η λαϊκή δυσαρέσκεια και δεν έχει εμπεδωθεί ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η αναβολή των υποχρεώσεων, που όμως ο χρόνος όσο περνάει συσσωρεύεται και βλέπουν το πώς διαχειρίζεται την πανδημία, θα σταθούμε σε λίγο και πώς γίνεται η ανυπαρκία των οικονομικών και η κατάρρευση θα είναι ακαρία. Εδώ εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα πρέπει να ανατάξουμε τις δυνάμεις μας στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας και κατά πόσο το βλέπουμε όλοι αυτό και πρέπει να το δούμε άμεσα. Το αργότερο μέχρι το Πάσχα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη προγραμματική κατεύθυνση, άρα πρέπει να ζυμωθούμε σε αυτή την κατεύθυνση των προγραμματικών του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, προοδευτικής διαχείρισης της κοινωνίας και της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι να εμπεδενόμαστε και να αναλωνόμαστε σε εσωκομματικές αναζητήσεις και ανασκοπισμούς οι οποίοι τους καταλαβαίνουμε. Τώρα αυτή είναι αιχμή για αυτό που συμβαίνει αυτό το διάστημα σε ένα βαθμό στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς βλέπω κείμενα των 53, ομπρέλα, με τον τίτλο ομπρέλα, βλέπω κινήσεις Ρενέ, του Κοτσακά. Υπάρχουν εσωκομματικές συγκρούσεις μες στο πλαίσιο σύνθεσης ή και εκτός πλαισίου, θα μπορούσε να πει κανείς, αχρίαστες πολιτικά? Καλά, σε έναν βαθμό, αν εξαιρέσουμε τη συγκυρία, δεν είναι η κατάλληλη. Δεν είναι κατάλληλη γιατί εδώ διακυβεύονται πολύ σωστικότερα πράγματα. Δηλαδή, μια κατεύθυνση ολόκληρη κοινωνία με αφορμή την πανδημία που θα έπρεπε να έχουμε μια συνολικές απαντήσεις πώς θα διαχειριζόμαστε εμείς συγκεκριμένα καταστάσεις. Από τα εθνικά θέματα μέχρι τα κοινωνικά και το ΕΣΥ και τις κρατικές υποδομές ώστε να αντέξουμε ως κοινωνία και δεν θα έπρεπε να γίνεται ένας ισοκομματικός διάλογος ως κυρίαρχο. Αλλά το ότι υπάρχει δεν είναι κακό. Δηλαδή υπάρχει είναι κακή η συγκυρία που προβάλλεται. Για παράδειγμα, τη στιγμή που ο Τσίπρας συναντά την πρόεδρο της Δημοκρατίας και μιλά για συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν την πανδημία. Συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε τη δυνατότητα να φτιάχνουμε μόνοι μας τα φάρμακα, ο ένας σηκώνει ομπρέλα και ο άλλος σηκώνει Ρενέ. Δηλαδή
που δεν έχουν νόημα αυτή τη συγκυρία με αυτή την επίθεση που γίνεται τη συντηρητική παράταξη να δει μόνο την. Είναι πολυτέλεια, λέτε. Δεν έχετε αυτή την πολυτέλεια σε αυτή τη φάση. Ναι, είναι σαν να λες πέρα βρέχει. Δηλαδή, η ζωή είναι αλλού, είναι στην κοινωνία και σε σχολείσαι με το κομμάτι εκείνο το εσωκομματικό, το οποίο έχει αναφορά ούτε το 10% όσων ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σωστή είναι η εκτίμηση. Και θα είναι τα οπίτσια και τα φέοδα. Και ποιοι είναι, και μην είναι ο Τσίπρας μόνος του αυτός που καθορίζει τα πράγματα, αλλά είμαστε και εμείς εδώ γιατί έχουμε μερίδιο στην. Είμαστε γερουσία, στην ομή, μάλιστα. 57 ή 82 και έχουμε την δυνατότητα και πρέπει να έχουμε κομμάτι σε αυτό το μοίρασμα και σε αυτή και την ομή. Εσείς πού κοντά είστε, στους πασοκογενείς φαντάζομαι. Είναι οι 53, είναι οι πασοκογενείς και είναι και οι προεδρικοί. Βέβαια δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές σαφείς όπως το λέω, αλλά για να συνονοούμαστε. Εσείς είστε στους πασοκογενείς ή έχετε προσχωρήσει περισσότερο στους προεδρικούς στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, κανείς δεν έχει αμφισβητήσει την ηγεσία, είτε αυτή που συμπράζεται από τον Αλέξη Τσίπρα και από τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου. Με αυτή την έννοια προεδρική είμαστε όλοι. Βεβαίως είμαι με αυτή την τάση, γιατί αυτή η τάση μας δίνει δυνατότητα αυτής της διεύρυνσης που γι' αυτό βρίσκομαι εκεί. Παράδειγμα, υπάρχουν ομαδοποιήσεις που δεν έχουν κανένα της διεύρυνσης. Πώς να είμαι μαζί τους. Δηλαδή, όταν κλείνουν την πόρτα και κάποιοι και θέλουν να είναι μόνοι τους, έχουν το σύνδρομο. Μιλάτε για τους 53 τώρα, κύριος. Μιλάτε για τους 53, κύριος. Πολλές ομπρέλα, εγώ δεν έχω κανένα από τη διεύρυνση. Ενώ έχουμε απόψεις που μπορεί να συντεριάζουν. Άμα τις διερευνητικές εντολές με την Τουρκία ή σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο της παραγωγικής διεύρυνσης της Ελλάδος, της Κοινωνίας, δεν θέλουν να συζητούν μεταξύ τους. Ενώ έχουμε και θέματα που μπορεί να είναι ενδιαφέροντα προς τα αποτροπωθούν και αυτοί. Αλλά δεν θέλουν να ακούσουν κριτική, δεν θέλουν να κάνουν αυτοκριτική. Προτιμώ εκείνους που το κάνουν και γενικώς προτιμώ αυτούς που μπορούμε να συντάξουμε και θα συντάξουμε. Το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, αυτό είναι και η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρική Συμμαχία, ένα προγραμματικό σχέδιο που να μπορέσουμε να συμπορευτούμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου μας. Τώρα μιας και μιλάτε για συμπόρευση, να πούμε ότι και στο κίνημα αλλαγής έχουν ανοιχτά πεδία, έχουν οπωσδήποτε εσωκομματικές εκλογές στο φθινόπωρο, εκτός αν γίνουν εθνικές εκλογές στο φθινόπωρο και πάνε αργότερα εσωκομματικές εκλογές και αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα. Στο κίνημα αλλαγής έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της η Γεννηματά να ξανά είναι υποψήφια. Έχουν και εκεί ανοιχτά ζητήματα. Ένα παράξενο σχήμα πλέον το κίνημα αλλαγής, καθώς έχω την αίσθηση ότι τα 2/3 και σε επίπεδο ψηφοφόρων που έχουν παραμείνει εκεί, αλλά και σε επίπεδο στελεχών, κοιτάζουν προς τη Νέα Δημοκρατία και το 1/3 ψηφοφόρων και στελεχών κοιτάζει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι έτσι, γιατί θέλω να πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι, όχι όλοι, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του κοινάλ είναι με την προοδευτική διακυβέρνηση. Ακούω θετικά τον Παπανδρέου, τον Γιώργο, ακούω τον Καστανίδη, τον Μιχάλη Κατρίνη και άλλους που εκφράζονται ενώ από την ηγετική ομάδα, από τους εκλεγμένους του και την ηγετική ομάδα που εκφράζονται. Θέλω να πω, δεν είναι πολύ πιθανή μια συμμαχία με το κοινάλ όπως είναι το σημερινό κοινάλ. Δεν είναι πολύ πιθανή μια συμμαχία ρεαλιστικά, κύριε Οικονόμου. Όπως είναι το σημερινό κοινάλ, εντάξει, αφαιρέστε αυτά που είπα για 2/3 και 1/3, όπως και να τα πράγματα, όπως είναι το σημερινό κοινάλ, είναι μια. Με ένα δύσκολο σχήμα για συμμαχία στον ευρύτερο χώρο. Αν και εγώ λέω ότι έτσι είναι τα ποσοστά. 2/3 προς τη Νέα Δημοκρατία και 1/3 προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι μια εύκολη συνεργασία με το σημερινό κοινάλ το επόμενο διάστημα. Θα σας πω, υπάρχει μια πιεστική κατάσταση που έρχεται από τον εκλογικό νόμο. Υπάρχει δηλαδή συγκολητική κατάσταση, η οποία καθένας βράχει το πρόγραμμά του, την δική του θεώρηση των πραγμάτων, αλλά πρέπει ή να αποφασίσουμε να έχουμε μια διαφορετική διακυβέρνηση, να αφήσουμε τη δεξιά για τα επόμενα 10 χρόνια να κυβερνάει τον τόπο. Ή θα πρέπει να αποφασίσει το κοινάλ ότι θα είναι με την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου, με συγκεκριμένα προτάγματα, με τα προτάγματά μας, με την αυτονομία των χώρων μας, ή θα πρέπει να πάει με το κομμάτι του Λοβέρδων και λοιπόν, και θα πάνε με το Μητσοτάκη. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο, είναι απλά τα πράγματα. Είναι πιθανό τη συνεργασία με τμήματα είτε κεντρικά είτε των ψηφοφόρων του κοινάλ, δηλαδή υπάρχει και η κοινωνική σύμπραξη, όχι μόνο η πολιτική, παρά με το ΚΚΕ παράδειγμα, το οποίο
Στο τέλος, είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα και αρνείται τις πόρτες μάλλον σε βασικές αξίες που οι οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ Βρεθική Συμμαχία έχει χαράξει. Και όσο και αν ο 28ος αιώνας μπορεί να κάνει να ανεβάζει ένα ευρωσκεπτικισμό και μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, υπάρχουν διαχωριστικές που δεν μπορούμε να τις. Πιο εύκολη είναι μια συνεργασία του σημερινού κοινάλ με τη Νέα Δημοκρατία παρά με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο ρεαλισμός. Της δικής μου τουλάχιστον ανάλυσης. Είναι πιθανόν να υπάρξουν τέτοιες συγκλήσεις που θα εκπορεύουν από την αναγκαιότητα της απλής αναλογικής. Κατανοώ αυτά που λέτε. Μια διάσπαση του κοινάλ μπορείτε να δείτε. Πιθανόν. Όχι τόσο αν δεν το βλέπουμε πολιτικά, για να μην ανοίξουμε μια συζήτηση τώρα αυτονομίας του χώρου κλπ. Αλλά πρέπει ο καθένας να το δει και να πάρει και την προσωπική του στάση και θέση. Μάλιστα. Στην εξέλιξη πραγμάτων της κάλπης. Πείτε μας, κύριε Οικονόμου, σχεδόν βέβαια εκλογές το 21, λέτε βέβαιες εκλογές το 21 ή την άνοιξη στο τέλος ή το φθινόπωρο. Εσάς σας ενδιαφέρει να είστε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ, στα Γιάννενα? Θα είμαι όπου με μετάξει η ηγεσία του κόμματος. Εγώ βρέθηκα σε αυτό το χώρο. Σε όποια περιφερειακή ενότητα σας τάξει η ηγεσία του κόμματος? Είμαι στην διάθεση ακριβώς αυτής των διαδικασιών για να προσθέσω και να προσφέρω. Με την αφετηρία, την πορεία μου, με τα σωστά και με τα λάθη. Το κατανοώ. Εσάς σας ενδιαφέρει όμως αυτός ο ρόλος του υποψήφιου βουλευτή? Έχετε υπάρξει βουλευτής. Σας ενδιαφέρει να είστε υποψήφιος σε αυτή τη συγκυρία? Πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρετε έτσι? Νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω από πολλές θέσεις, όπως πολλοί μπορούν να προσφέρουν από πολλές θέσεις. Αρχίζει να είναι ξεκάθαρος οι στοχεύσεις και ξεκάθαρες οι επιδιώξεις μας. Μάλιστα. Οι επιδιώξεις μας είναι ένα διαφορετικό εναλλακτικό σχέδιο για την καθημερινότητά μας, τόσο τοπικά όσο και εθνικά. Αυτό είναι το πρωτεύον, πρέπει να το καταθέσουμε και να το υπηρετήσουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να το υπηρετήσουμε πολύ. Ο καθένας όπου τα αγούμε, κατανοητό. Σκεφτούμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Και να τον κάνουμε με όρους οι οποίοι θα είναι νίκης και αλλαγής σελίδας. Είμαστε πια στην κατάσταση αυτή, είναι ότι όλα δείχνουν πως χρειαζόμαστε αλλαγή σελίδας. Σας ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τώρα, κυρίες και κύριοι,